γόνιμε Ζεύ, εισάκουσέ με. Πάνω σε αυτή τη γη που γέννησε τον Αλέξανδρο, αναζητήσαμε τα σημάδια που μαρτυρούν την καταγωγή, τη γέννηση και την άνδρωση του Μεγάλου Μακεδόνα. Στέργιο υπόβαθρο στο οικοδόμημα της ιστορίας ο μύθος θέλει να ξέρει ότι κάθε βασιλική οικογένεια του αρχαιοελληνικού κόσμου είχε θεϊκή προέλευση. Έτσι και στην περίπτωση της Μακεδονικής Βασιλικής Δυναστείας, ο μύθος λέει ότι ο απόγονος του Ηρακλή, ο Τιμενίδης Κάρανος, ξεκίνησε από το Άργος για να οδηγήσει την οικογένειά του σε έναν καινούριο τόπο στο βορρά της Ελλάδας. Σύμφωνα με το χρησμό, ο Κάρανος έπρεπε να ιδρύσει το βασίλειό του εκεί που θα σταμάταγαν τα κοπάδια των Εγών για να ξεκουραστούν. Έτσι, κοντά στη σημερινή Βεργίνα, ιδρύθηκε η πόλη των Εγών, η πόλη που έγινε η πρωτεύουσα του Μακεδονικού κράτους, το Λίκνο των Βασιλέων, το κέντρο της πατροπαράδοτης λατρείας των Ολύμπιων θεών, ο τόπος που θάβονταν οι βασιλιάδες και οι οικογένειές τους. Εδώ, όπου σήμερα η αρχαιολογική σκαπάνη φέρνει στο φως τα ανεπανάληπτα αυτά δείγματα ενός λαμβρού παρελθόντος. Και μετά το μύθο, η ιστορία με την υπογραφή του Θουκυδίδη και του Ηρόδοτου έρχεται να μας πει πως ίσως καμιά άλλη ελληνική δυναστεία δεν έχει τόσο απόλυτα εξακριβωμένη καταγωγή όσο αυτή των Μακεδόνων βασιλέων. Τιμενίδες και Ηρακλίδες ονομάζονταν οι Μακεδόνες βασιλείς έχοντας σαν γενάρχη τους τον Τίμενο, τον γιο του Ηρακλή, και Αργιάδες ως προερχόμενοι από το πανάρχαιο Μυκηναϊκό Άργος στην Πελοπόννησο. Την δε παραθάλασσαν νυν Μακεδονίαν, Αλέξανδρος ο Περδίκου πατήρ και οι πρόγονοι αυτού Τιμενίδε, το αρχαίον όντες εξάργους, πρώτον εκτίσαντο. Τιμενίδες και Ηρακλίδες ονομάζει τους Μακεδόνες βασιλείς και ο Θουκυδίδης, που περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια την ίδρυση του Μακεδονικού κράτους ως τις μέρες του Περδίκα και του Αλεξάνδρου του Πρώτου, προπάπου του Μεγαλέξανδρου. Των άλλων εθνών οι Μακεδόνες ούτι, και Μακεδόνων αυτών πολλήν, το δέξιμπαν Μακεδονία καλείτε, και Περδίκας Αλεξάνδρου βασιλεύς αυτών ειν. Περίτρανες και ακλόνητες οι αρχαίες πηγές μαρτυρούν τις ρίζες της γενιάς του Μεγαλέξανδρου στους κατοπινούς ανθρώπους. Όμως οι άνθρωποι ξεχνούν, γιατί είναι πλάσματα πρόσκαιρα και γι' αυτό βιαστικά. Έτσι έρχεται πάλι νέος αδιάψευστος μάρτυρας η γη αυτού του τόπου, που σαν υπομονετική μάνα φυλάει στοργικά τις δικές της αναμνήσεις. Και αφού έπρεπε και πάλι να αποδειχθεί ότι οι Μυκηναίοι πρόγονοι του Αλέξανδρου είχαν έλθει στα πανάρχια εκείνα χρόνια εδώ στη γη της Μακεδονίας, το γνωστικό χέρι του αρχαιολόγου έβγαλε από αυτή τη γη τα αγγεία, τα στολίδια και τα όπλα τους. Έτσι λοιπόν σήμερα, ύστερα από 6 χρόνια αναζητήσεις στο όρος, μπορούμε πια να μιλούμε για μυκηναϊκή παρουσία στον Μακεδονικό Όλυμπο από τον 13ο αιώνα τουλάχιστον, ίσως και παλιότερα. Και από τότε, 10 αιώνες πριν από τη γέννηση του Αλέξανδρου, ξεκίνησε από εδώ, από τον Όλυμπο, η πορεία των Μακεδόνων μέσα στην ιστορία. Ο νεαρός Αλέξανδρος, ο τελευταίος των επικών ηρώων, έδωσε με το θάνατό του ένα τέλος στη δυναστεία
και την ασταμάτητη πορεία της από το περιβόλι των θεών, την πιερία, προς τον υπόλοιπο κόσμο και την Αθανασία. Ίσως δεν μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά. Οι ρίζες ενός θεού δεν μπορούσε παρά να ξεκινούν από τον Όλυμπο.